Η συνέχιση του ίδιου μοντέλου ανάπτυξης, αυτού δηλαδή που έφερε και την Ευρώπη και την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση, του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της ανάπτυξης, θα ήταν μια καταστροφική κίνηση, διότι όταν συνεχίζεις με την ίδια μέθοδο, φανερό είναι ότι τα ίδια αποτελέσματα περιμένεις να έχεις. Το τρέχον μοντέλο ανάπτυξης λοιπόν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ενίσχυσε τους πλούσιους, προχώρησε στην πιο μεγάλη αναδιανομή εισοδήματος υπέρ μιας πολύ μικρής οικονομικής ολιγαρχίας. Ήδη σήμερα τα διεθνή στοιχεία λένε ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη, της γης, δηλαδή μια πολύ μικρή, μια ελάχιστη ολιγαρχία του πλούτου, ελέγχει σήμερα περισσότερο από το μισό πλανήτη της γης. Και στην Ελλάδα επίσης το 1% του πληθυσμού μας, δηλαδή υπάρχει στην Ελλάδα μια ολιγαρχία του πλούτου, μια ελάχιστη ολιγαρχία του πλούτου, η οποία ελέγχει το 56% του πλούτου. Καταλαβαίνετε ότι η ανακατανομή πλούτου που έγινε στη χώρα μας μέσα στα χρόνια της κρίσης ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσο συνέβη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι αν η Ελλάδα σήμερα δεν κοιτάξει προς μια διαφορετική κατεύθυνση ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης, ενός μοντέλου δηλαδή που θα ακολουθεί τις αρχές της δίκαιης ανάπτυξης, τότε είναι φανερό ότι ούτε από την κρίση θα βγει ποτέ ή και αν βγει θα αναπαράγει, θα επαναλάβει πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θετικό σήμερα ότι στην Κεντρική Μακεδονία ξεκινάει αυτό το συνέδριο, το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, το οποίο δείχνει την κατεύθυνση προς τη δίκαιη ανάπτυξη. Δείχνει δηλαδή την κατεύθυνση προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη δηλαδή η οποία δεν θα μετράται, δεν θα αποτιμάται μόνο από τα κέρδη της αγοράς, αλλά θα αποτιμάται και από το κοινωνικό όφελος το οποίο θα παράγει και θα αποτιμάται και από το περιβαλλοντικό όφελος το οποίο θα παράγει. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας βιώσιμης ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης δηλαδή ολοκληρωμένης, μιας ανάπτυξης η οποία δεν στοχεύει μόνο στα οικονομικά, στο οικονομικό σκέλος, αλλά και στο κοινωνικό και στο περιβαλλοντικό, είναι το παράδειγμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί, διότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται μόνο να τονώσει την οικονομία της πόλης, να τονώσει την ανάπτυξη της πόλης, να τονώσει το εμπόριο, την αγορά, τον τουρισμό της πόλης. Είναι ένα έργο το οποίο πρόκειται ασφαλώς να τονώσει την κοινωνική ευημερία, την καθημερινότητα, να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη και άρα να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής μας. Είναι επίσης ένα έργο το οποίο ασφαλώς θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι με τα χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες λιγότερα αγιοταχή αυτοκίνητα τα οποία θα κυκλοφορούν, δεν θα υπάρχει πια ρήπανση, θα υπάρχει ριζικά λιγότερη ρήπανση στην ατμόσφαιρα. Και βέβαια το παράδειγμα του μετρό της Θεσσαλονίκης, το πείραμα της Θεσσαλονίκης όπως το ονόμασαν, είναι αυτή η ολοκληρωμένη θεώρηση τεχνολογίας και πολιτισμού. Η ανάδειξη δηλαδή των αρχαιοτήτων, άρα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ταυτοχρόνως με την εκτέλεση, με την υλοποίηση ενός μεγάλου συγκοινωνιακού έργου, είναι ένα παράδειγμα του πώς άειλα αντικείμενα, μη οικονομικά αντικείμενα, όπως είναι ο πολιτισμός, μπορούν με μεγάλη ασφάλεια, με μεγάλη αποτελεσματικότητα, να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό το πείραμα το δώσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ισορροπία, αν θέλετε, στην πολιτική την οποία ακολουθούμε, που είναι η ισορροπία που θέλει και μετρό και αρχαία.